στο απόλυτο βρώμικο της πόλης. Αυτό μου το έφερε εδώ η Σταυριανή. Το υπερασπίζεται, τα αγαπάει. Για πες, Σταυριανή, τα αγαπάς. Μπορώ να πεθάνω για το Ισλακ Μπέργκερ. Ισλακ Μπέργκερ, ναι. Αλλά μπορώ να πεθάνω από το πολύ φαγητό από το Ισλακ Μπέργκερ. Λοιπόν, υδρατμούς βλέπω. Ένα μπέργκερ που είναι μέσα σε υδρατμούς, τι είδους μπέργκερ είναι αυτό? Ένα μπέργκερ διαφορετικό από τα άλλα. Ναι. Αυτό μπέργκερ ως προς τα υλικά του είναι πολύ πιο απλό. Δεν έχει μέσα κρεμμύδια ή έτσι, ναι, τυριά κτλ. Ναι, ναι, ναι. Έχει το βασικό μπιφτέκι του μπέργκερ, ναι, που έχει μια έντονη σκορδίλα. Ναι. Ναι. Το συγκεκριμένο σε αυτό το σημείο είναι από τα καλύτερα κρέατα που μπορεί να βρει κανείς. Δηλαδή, ναι, αν πάει κανείς η Ισλακ Μπέργκερ στα Ντονερτζίδικα της Ταξί, ναι, έρθει και φάει εδώ ή σε κάποια άλλα πιο μικρά, θα καταλάβει αμέσως τη διαφορά από το κρέας. Πού είμαστε τώρα? Βρισκόμαστε στην αγορά του Πεσίκτας και αυτό είναι το πιο διάσημο Ισλακ Μπέργκεράδικο. Μάλιστα. Λέει επάνω, Ντεφίν, Ντεφίν, πες εσύ, Μπιφέ. Πώς το λένε? Ντεφίν. Ντεφίν. Ντεφίν Μπιφέ. Ε, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία το όνομα. Για να το δούνε, για να το βρούνε τα παιδιά, γι' αυτό. Η ιδιαιτερότητά του είναι η εξής. Το ψωμάκι καταρχήν είναι γλυκό και πολύ μαλακό. Ναι. Είναι νοτισμένο σε σάλτσα από πάστα ντομάτας που έχει μέσα και τα κλασικά μπαχαρικά. Τέλεια. Νομίζω ότι πρέπει να έχει εκτός από πουλ μπιμπέρ, αυτό το κόκκινο πιπέρι. Ναι. Πρέπει να έχει και λίγο πάπρικα. Ναι. Το μπιφτέκι μέσα έχει αρκετό σκόρδο. Και όλο αυτό με τη σάλτσα, ναι, δεν είναι υπέροχα. Και γιατί είναι μέσα σε υδρατμού? Και να κρατιέται έτσι νοτισμένο, νοτισμένο, υγρό. Wow. Κοίτα, φέρνουν τα καινούρια. Κοίτα πώς είναι τα καινούρια. Ακριβώς. Και σιγά σιγά θα έρθουν σε αυτό το χάλι. Σε αυτό το χάλι. Τέλεια. Αλλά μοιάζουν, ξέρεις, όπως μοιάζουν τα μπέγγελ. Δηλαδή που είναι έτσι υγρά και περίεργα. Αλλά δεν έχουν τρούστα αυτά. Είναι μαλακά. Και όταν είναι πολύ μαλακά, ναι. Είναι πολύ νόστιμο το μπιστέκι. Και λιώνει, λιώνει όλο μαζί, ναι, 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 στόμα. Ναι. Το και μεταξύ είναι το αγαπημένο είναι... του μεθυσμένου, έτσι. Ναι. Όταν δηλαδή είναι... τελειώνει το μεθύσι και όλοι οι πεινασμένοι τους έχει φερίσει το αλκοόλ από την πείνα, ναι, ψάχνουν να βρουν σαν ζόμπι, σαν βαμπύρ, ένα Ισλακ Μπέργκερ για να καταλαγιάσουν τη λαχτάρα τους για φαγητό. Και πραγματικά είναι αυτό που ψάχνεις μετά από ένα μεθύσι. Το έχω πει πολλές φορές. Το βρώμικο της πόλης, Ισλακ Μπέργκερ. Και εδώ, στον Μπεσίκτας, το καλύτερό του. Σταυριανούλα, ευχαριστούμε.